Σε μια αμφιλεγόμενη ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο πρώην δήμαρχος της Άγκυρας, υπό το κυβερνών κόμμα της Τουρκίας ΑΚΕΠΕ, Μελίχ Γιοκτσέκ, δήλωσε ότι η Τουρκία πρέπει να αναγνωρίσει τις εθνοτικές ταυτότητες Ελλήνων, Εβραίων και Αρμενίων στα δελτία ταυτότητάς τους. Ο Γιοκτσέκ στήριξε το επιχείρημά του στην απογραφή της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας του 1914, η οποία κατέγραψε πάνω από 3,3 εκατομμύρια Έλληνες, Εβραίους και Αρμένιους, εκτιμώντας ότι σήμερα θα πρέπει να είναι συνολικά πάνω από 15 εκατομμύρια. Σε ανάρτησή του ο Γιοκτσέκ αναφέρει: «Οθωμανική απογραφή 1914. Τότε στην Οθωμανική Αυτοκρατορία υπήρχαν 3.353.825 Έλληνες, Εβραίοι και Αρμένοι, το 18,22% του πληθυσμού. Ο πληθυσμός της Τουρκίας το 2024 είναι 85.372.377. Με βάση τα ίδια ποσοστά, η Τουρκία έχει αυτή τη στιγμή 15.554.847 Έλληνες, Αρμένιους και Εβραίους. Θέλω να τους αναγνωρίζω στην Τουρκία. Δεν μπορεί να κατακριθεί κανείς επειδή είναι Έλληνας, Αρμένιος ή Εβραίος, αλλά είναι δικαίωμά μας να τους αναγνωρίζουμε από την ταυτότητά τους, όπως διακρίνουμε τους Σύρους, τους Αφγανούς ή τους Τουρκμένους, από τα ονόματα, τη φυλή και την ταυτότητα. Πρέπει να ψηφιστεί επιγόντως νόμος από τη Μεγάλη Εθνοσυνέλευση της Τουρκίας και να καταγραφούν οι πραγματικές ταυτότητες των ανθρώπων στα δελτία ταυτότητάς τους. Πιστεύω ότι όπως οι Τούρκοι είμαστε περήφανοι για την τουρκικότητά μας, ο Έλληνας είναι με την ελληνικότητά του, με την αρμενικότητα ο Αρμένιος, ο Εβραίος θα καυχηθεί για τον εβραϊσμό του, τι πιστεύεις κόσμε του Twitter. Όπως αναφέρει και τουρκόγλωσσο αρμένικο μέσο ενημέρωσης, η πρόταση του Γιοκτσέκ παραβλέπει το ιστορικό πλαίσιο των γενοκτονιών, των εκτοπίσεων και των πογκρόμ που μείωσαν δραστικά τους πληθυσμούς αυτών των ομάδων στην Τουρκία. Από το 1915, οι πολιτικές καταπίεσης, σφαγής και αναγκαστικής αφομοίωσης έχουν μειώσει σημαντικά τον αριθμό των μη μουσουλμάνων στη χώρα. Σήμερα, η αρμένικη κοινότητα, η οποία κάποτε διέθετε σημαντικό πληθυσμό, έχει μειωθεί σε περίπου 50.000 άτομα, ενώ η ελληνική κοινότητα έχει μειωθεί σε μόλις 2.000 άτομα, σύμφωνα με επίσημες πηγές. Αυτή η απότομη μείωση υπογραμμίζει τον αντίκτυπο της συστηματικής καταστολής που αντιμετώπισαν οι Έλληνες και άλλες εθνοτικές ομάδες της Τουρκίας τον προηγούμενο αιώνα. Πείτε μας τη γνώμη σας στα σχόλια, κοινοποιήστε το βίντεο στους φίλους σας, κάντε like, εγγραφή και ενεργοποιήστε το καμπανάκι για όλες τις ειδοποιήσεις. Ενημερωθείτε για τις τελευταίες εξελίξεις και στο site μας, nemeshd.gr.